1, 2, 3, 4. Κοντά μας λοιπόν έχουμε τον Ηλία Μαθιουδάκη και την Κωνσταντίνα Κατραφούρη. Λοιπόν, παιδιά, πόσο χρονών είστε αρχικά? Εγώ 13. Ωραία. Εσύ το ίδιο? Ναι. Είστε συμμαθητές? Όχι. Δεν γνωρίζεστε? Ναι. Γνωριζόσαστε, ωραία. Λοιπόν, έχετε έχετε συμμετάσχει πάλι στο φεστιβάλ, σε κριτική επιτροπή, από ό,τι ξέρουμε, έτσι? Ναι. Ωραία. Έχουμε λοιπόν τα Τζιζάνια μας εδώ, την Εκταρία και τη Δήμητρα. Είστε στην ίδια ηλικία πάνω-κάτω. Κάποιος πιο μικρός, κάποιος πιο μεγάλος. Και θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Είστε έτοιμοι να κάνω... Θα να αρχίσουμε? Ναι. Ωραία. Ξεκινάμε. Θα ήθελα να ρωτήσω εγώ, να μας πείτε δύο λόγια για τις ταινίες σας, για το πώς ξεκινήσατε τις σχέσεις με τον κινηματογράφο. Ποιος θέλει να ξεκινήσει? Ηλία, θες να ξεκινήσεις? Ναι, εσύ. Όταν το έμαθα για το φεστιβάλ, εγώ... Λίγο πιο δυνατά. Α, ακούτε καλύτερα τώρα? Περίπου, ναι. Όταν πρώτο έμαθα για το φεστιβάλ, αποφάσισα μια φίλη μου στις καλοκαιρινές μου διακοπές στο Πολύ πέρα να φτιάξουμε μια ταινία αποκλειστικά για να στείλουμε στο φεστιβάλ. Εσύ, Κωνσταντίνα? Εγώ το πρώτο χρόνο που το έμαθα, απλά παρακολούθησα μια ταινία που ήταν του αδελφού μου και της τάξης του. Και τη δεύτερη χρονιά με έπεισε εκείνος που βοήθησε τα παιδιά να κάνουν την ταινία, να κάνω μια δικιά μου. Από πού είστε, παιδιά? Γιατί είπατε ότι είδε μάθατε για το φεστιβάλ. Εγώ είμαι από Αθήνα, στην Κύπρο. Εγώ... Ναι, πες μας. Εγώ έμενα στα Κύθυρα, αλλά έχω μετακομίσει εδώ και ένα χρόνο Αθήνα. Α, πολύ ωραία. Να κοιτάτε, θα συνεχίσεις με τα παιδιά. Ωραία, ναι, ναι. Την πρώτη φορά γενικά που επιχειρήσατε να δημιουργήσετε κάποια ταινία, είχατε κάποιες δυσκολίες? Πάντα όταν ξεκινάς να κάνεις ταινία, σχηματίσει το μυαλό σου πώς θα είναι ακριβώς, αλλά ποτέ ουσιαστικά κάτι δεν είναι όπως το έχουν φανταστεί. Οπότε ίσως υπάρχει μια πρώτη πίκρα και απογοήτευση όταν βλέπεις το αποτέλεσμα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο όπως το έχει σκεφτεί. Αλλά μετά το συνηθίζει. Εντάξει, κάθε φορά είναι μια καινούρια και όσο πιο πολύ κάνεις, εξελίσσεσαι πάνω σε ένα κομμάτι, όσο πιο πολύ ασχολείσαι μαζί του. Εσύ, Κωνσταντίνα, θυμάσαι κάποια μεγάλη δυσκολία? Ναι, κάποια στιγμή είχα μαζέψει πάρα πολύ υλικό και δεν ήξερα τι να το κάνω. Και ήμουν έτοιμη να τα φαρατήσω, αλλά ο αδελφός μου με βοήθησε εκείνη τη στιγμή και ξανάρχισα την ταινία. Πολύ ωραία. Δεν ήθελα να συνεχίσεις? Νομίζω ότι τα υπόλοιπα είναι κάποιο που ήθελα να πάω. Ναι. Πώς σας φαίνεται που φέτος θα προβληθούν οι ταινίες μέσω διαδικτύου? Θέλεις να ξεκινήσεις, Κωνσταντίνα, εσύ, Ηλία? Ποιος θέλει να μας πει τη γνώμη? Ηλία, ξεκινάς. Είναι μια ευκαιρία για ανθρώπους που δεν μένουν στον τοίχο και δεν μπορούν να έρχονται για πολύ καιρό να δουν τις ταινίες.
Τώρα μπορώ να τις δούμε διαδικτυακά και με το εύκολο καθένας από το σπίτι που είναι να τα αγωγήσει πολλές φορές. Βέβαια δεν έχει την ίδια ατμόσφαιρα με το να είσαι στο σημερινό, αλλά το πολύ. Εσύ Κωνσταντίνα, θα δεις κάποια ταινία, πώς σου φαίνεται το φεστιβάλ είναι διαδικτυακό? Πιστεύω ότι ήταν πιο ωραία από κοντά φυσικά. Είναι λίγο περίεργο. Αλλά ναι, πιστεύω ότι αξίζει την προσπάθεια όλο αυτό να γίνει διαδικτυακά. Mm-hmm. Κορίτσια, εσείς. Να συνεχίσω εγώ. Ναι, συνέχισε, εννοείται. Όποιος έχει κάποια ερώτηση. Εκτός από τις ταινίες που έχετε στείλει. Νομίζω η Κωνσταντίνα μου απάντησε. Ο Ηλίας, έχετε έρθει ποτέ να δείτε, να παρακολουθήσετε τις ταινίες από κοντά του φεστιβάλ? Όχι, δεν είχα κατά πολλές ταινίες να τέτοιες. Λίγο πιο δυνατά, Ηλία, λίγο πιο δυνατά, δεν σε ακούμε. Ναι, δεν είχα έρθει κάποια χρονιά μόνο για να παρακολουθήσω. Είχα συμμετάσχει. Ναι, εννοεί η Δήμητρα, αν έχεις έρθει να το παρακολουθήσεις από κοντά, ξέχωρα με την ταινία που έχεις στείλει, αν το έχεις επισκεφτεί. Όχι, δεν έχει τύχει να πάω μόνο για να παρακολουθήσω ταινίες. Ναι, ναι. Εσύ, Κωνσταντίνα? Εγώ, ναι. 4 χρόνια. Το επισκέπτεσαι 4 χρόνια. Αυτή ήταν η 4η χρονιά που θα πήγαινα. Πολύ ωραία. Νεκταρία, θα συνεχίσεις εσύ? Ναι, ναι. Περιμένατε με το lockdown που... πώς θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ, πώς νιώθετε γενικά με όλο αυτό? Για μένα η κατάσταση με το lockdown και το φεστιβάλ κάνει και όχι μια ευκαιρία για να μπορώ να συμμετάσχω στην κριτική επιτροπή, κάτι που μου άρεσε πολύ εξ αρχής, γιατί δεν μπορούσα να είναι μια εβδομάδα στον κύριο. Οπότε τώρα είναι μια ευκαιρία να δω και αυτό το κομμάτι. Εσύ, Κωνσταντίνα? Εγώ πιστεύω ότι άμα είναι δυνατόν να γίνει, ότι κάποια στιγμή όλα θα κυλήσουν κανονικά, ακόμα και για το φεστιβάλ. Οπότε περίμενες ότι με κάποιο τρόπο θα μπορέσει να εκτελεστεί? Εννοώ με την κατάσταση, με το lockdown. Ναι. Περίμενες δηλαδή ότι με κάποιο τρόπο... Ναι, ναι. Ωραία, Δημήτρα. Πίστευα ότι με κάποιο τρόπο θα δείτε. Δημήτρα, έχεις κάποια άλλη ερώτηση για τα παιδιά? Θα ήθελα να ρωτήσω τον Ηλία. Αν θα ήθελε, π.χ. του χρόνου, που δεν θα είναι όλο αυτό με τον κορονοϊό, αν θα ήθελε να έρθει στον πύργο να παρακολουθήσει από κοντά το φεστιβάλ. Είχα έρθει 2 χρονιές, δηλαδή, όταν έρθει το 2018 και 2019. Και... αν φέτος κάνω μία ταινία, συμβόλαια. Νεκταρία, εσύ έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις τα παιδιά? Πολύ ωραία. Ναι, είναι η πρώτη σας φορά που θα συμμετάσχετε στην Κριτική Επιτροπή. Ναι, μας είπες, γιατί δεν ακούγεις. Εγώ... Ναι, για μένα. Εσύ, Κωνσταντίνα. Εγώ... περίπου άρχισα να βαθμολογώ μόνη μου κάποια στιγμή και το έστελνα στη γραμματεία του Καμεραζάνιο. Και φέτος ομαδικά Κριτική Επιτροπή πρώτη φορά το κάνω. Α, δηλαδή το έκανες από μόνη σου, δηλαδή έβλεπες τις ταινίες και τι? Ναι. Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραίο και αυτό. Και φέτος παρακολουθείς από κοντά, έτσι. Από κοντά. Μετά έχεις καλά. Ναι. Η Επιτροπή στην Ελληνική Κάμερα Ζιζάνιο. Κορίτσια, έχετε κάποια άλλη ερώτηση για τα παιδιά? Εγώ όχι, έχω καλυφθεί. Εσύ, Νεκταρία? Το ίδιο, το ίδιο. Πολύ ωραία, παιδιά. Εγώ θα σας κάνω μία ερώτηση, γιατί πραγματικά έτσι το ρωτάω σε όλους, όχι μόνο σε συνεντεύξεις, γενικά. Εφόσον γίνεται διαδικτυακά το φεστιβάλ, υπάρχει κάτι, κι αν είναι τι, που θα σας λείψει πιο πολύ φέτος, εσύ ειδικά, Κωνσταντίνα, που το έχεις παρακολουθήσει πιο κοντά από ότι έχεις μπει πιο βαθιά μέσα στο φεστιβάλ από ότι ο Ηλίας, από ό,τι μου φαίνεται από αυτά που λες? Εμένα
πιο πολύ μου άρεσαν οι καρέκλες εκεί πέρα. Και να βλέπω κάτι σε μεγάλη οθόνη. Αλλά πιο πολύ, ακόμα και αν βαριόμουν, θα μου λείψει η τελετή λήξης. Η τελετή λήξη σου άρεσε πιο πολύ, ε? Δηλαδή βαριόμουν πάρα πολύ, αλλά βαριόμουν πάρα πολύ, αλλά για κάποιο λόγο θα μου λείψει. Η τελετή λήξης βαριέσαι. Με ναι, βαριέμαι. Τελειώνει γιατί κιόλας. Μιλάνε. Μιλάνε πολύ. Το ξέρω, δεν ξέρω, μιλάνε δεν πολύ. Δεν καθαναμένω και πάρα πολλά. Ναι, εσύ Ηλία. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ το σκηνικό του να βλέπεις κόσμο και να σκεφτικό, δηλαδή, και να συναντάς ανθρώπους, ας πούμε, γύρω, δηλαδή, όχι μόνο οι προβολές, ας πούμε, και γύρω από όλους. Πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Σας εύχομαι καλό φεστιβάλ. Ευχαριστούμε πολύ. Σας συμβουλεύω να παρακολουθήσετε όσες πιο πολλές ταινίες μπορείτε, γιατί πραγματικά είναι όλες πάρα πολύ ωραίες. Δεν ξέρω αν έχετε μπει στην πλατφόρμα. Αν δεν έχετε μπει, να μπείτε. Και καλό σας φεστιβάλ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Γεια σας. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Δεν θα το κάνεις καν μοντάζ, το ξέρω.